ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε με τους συναδέλφους νωρίτερα. Φαντάζομαι έχετε πληροφορηθεί ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει η υπόθεση να πάει να συγκληθεί ολομέλεια εφετών και να φύγει ο φάκελος Νοβάρτης από την κυρία του Λουπάκη, την εισαγγελέα διαφθοράς, και να το αναλάβουν κάποιοι εφέτες. Αυτό για σας τι σημαίνει? Είναι μια απόφαση στην οποία θα βάζατε πολιτική χρήση? Θα βλέπατε πολιτική χρειά? Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, η υπόθεση Νοβάρτη στο τελευταίο διάστημα έχει πολλά επεισόδια. Ναι. από την προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο μέχρι τις αποκαλύψεις, τις σημερινές αποκαλύψεις που έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και την σχέση που είχε με τον κύριο Φρουζή, και το γεγονός ότι η υπόθεσή του μπήκε στο αρχείο γιατί ναι μεν αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μια κίνηση χρημάτων, αλλά δεν μπορούν να βρουν μάλλον οι αρμόδιοι εισαγγελείς πού κινήθηκαν τα χρήματα αυτά. Από το ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσιάσατε εσείς της ελβετικής τηλεόρασης, που καταδεικνύει, αν θέλετε, τις σχέσεις του κυρίου Φρουζή και της Νοβάρτης με το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας και ό,τι αυτό μπορεί να βγάλει ως συμπέρασμα μέχρι τα σημερινά. Εμείς, κύριε Μελιγκόνη, ήμασταν από την αρχή πάρα πολύ τυπική σε αυτό το πράγμα και είπαμε το εξής: ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο με το οποίο ασχολούνται πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι και χώρες της Ευρώπης, και η χώρα μας εντάσσεται μέσα σε αυτές. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα όργανά της να αποφασίζει για το ποιος εισαγγελέας αναλαμβάνει μια υπόθεση ή όχι. Από εκεί και πέρα, η κυρία του Λουπάκη, κατά τη δική μου άποψη, αλλά είναι τελείως προσωπική άποψη και δεν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Η κυρία Τολουπάκη έχει δείξει, αν θέλετε, μια απίστευτη και καλή λογική όσον αφορά τη βάση που δείχνει για την υπόθεση Νοβάρτης. Δηλαδή, ψάχνει την υπόθεση Νοβάρτης και την ψάχνει σε όλο το εύρος της. Με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα, έχουν τα αρμόδια όργανα των εισαγγελέων και των δικαστών, μπορούν να αποφασίσουν για το ποια υπόθεση αναλαμβάνει ο ένας και ποια υπόθεση αναλαμβάνει ο άλλος. Απλώς, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να κρατήσετε ως πολιτικός τις αποστάσεις σας από αυτή την ιστορία, αλλά είναι θέμα, νομίζω, κοινής λογικής ότι αν γίνει αυτό το οποίο προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το λιγότερο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι θα έχουμε μια καθυστέρηση, ώσπου ο συνάδελφός του ή η συνάδελφή του, όποιος τυχόν αναλάβει αυτή την ιστορία, να πρέπει να ενημερωθεί τι έχει ακριβώς διαμευθεί και με το FBI, τι λένε διάφορα πρόσωπα, τι λένε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, θα χαθεί χρόνο σε μια φάση που στη Βουλή προανακριτική περιμένω μέρα σε μέρα πότε θα ξεκινήσει ο κύριος Φρουζής. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι το θέμα δεν είναι ο Παπαγγελόπουλος, το θέμα είναι ο Νοβάρτης. Στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι τώρα θα δούμε τη σκευωρία που έστεισε ο Παπαγγελόπουλος και περνάει η ζωή. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι γεγονός ότι υπήρξε προσπάθεια και στο παρελθόν να αλλάξουν οι εισαγγελείς οι οποίοι έλεγχαν το σκάνδαλο Νοβάρτης ή σκάνδαλα όσον αφορά το φάρμακο στην χώρα μας. Και αυτό που προφανώς δεν το λέγαμε εμείς όμως, το λέγανε και οι ίδιοι εισαγγελείς, οι ίδιοι δικαστές, λέγανε ότι αν πάρει την υπόθεση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια αλφα δουλειά. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει κάνει η κυρία του Λουπάκη, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την υπόθεση Νοβάρτης και την έχει ψάξει καλά. Είναι γεγονός ότι αν το πάρεις και τη δώσεις σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν πάλι, θα χαθεί χρόνος. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν κυρίαρχα το γεγονός ότι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι η Νοβάρτης είναι μια πλεκτάνη κάποιον εναντίον της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Είναι ένα σκάνδαλο υπαρκτό, το οποίο, αν θέλετε, καταδεικνύει και τον ρόλο των πολιτικών σε σχέση με το φάρμακο ή τη σχέση των πολιτικών με τις φαρμακευτικές εταιρείες στην χώρα μας. Ναι. Με την έννοια αυτή, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και στα όργανά της. Η ίδια η δικαιοσύνη, αν σέβεται τον εαυτό της και αν θέλει να σέβεται, που φαντάζομαι ότι σέβεται τον εαυτό της,
ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τον κύριο Σαλμά, ας πούμε, ναι. είναι κάτι το οποίο καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο και ότι οι πολιτικοί θέλουν να εμπλέκονται. Κάποιοι πολιτικοί θέλουν να εμπλέκονται μετά της δικαιοσύνης. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει και στα μάτια της κοινωνίας όμως να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της. Να ανακτήσει δηλαδή την εμπιστοσύνη που ένιωθε ο κόσμος ή που θα έπρεπε να νιώθει ο κόσμος mm-hmm. προς την ελληνική δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλωθούν. Πάντως, σκευωρία δεν υπάρχει, σκάνδαλο υπάρχει. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι μας διεκδικούμε τουλάχιστον να δουν όλα το φως της δημοσιότητας και από εκεί πέρα ο κόσμος να κρίνει. Λοιπόν, επειδή αύριο έχουμε συνεδρίαση προανακριτικής, υπάρχει η κατάσταση έχει ως εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς καταγγέλλετε ότι είναι παράνομη εξαίρεση Τζανακόπουλου Πολάκη. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ότι όσο δεν σέβεστε την απόφαση της πλειοψηφίας, τόσο δεν θα συνεχίζει, δεν θα προχωράει στις εργασίες της η προανακριτική. Το αποτέλεσμα είναι σε κάθε συνεδρίαση να είναι στην ημερήσια διάταξη η κατάθεση του κυρίου Φρουζή, η πρώτη κατάθεση έπειτα από 3,5 χρόνια διερεύνηση αυτής της ιστορίας και τελικά να παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρίαση και μετά στη μεθεπόμενη κλπ. Έχετε σκεφτεί στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο τρόπο απεμπλοκής? Φαντάζομαι ότι θέλετε να καταθέσει ο κ. Φρουζής ή τέλος πάντων θέλετε να μην κατηγορηθείτε για το αντίθετο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του αν θα καταθέσει ο κ. Φρουζής ή όχι δεν έχει να κάνει, το οποίο είναι ένα ζήτημα προφανώς που αφορά την Επιτροπή και την λειτουργία της, έτσι. Δεν έχει να κάνει με ένα κορυφαίο ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, έχει να κάνει με την ουσία της δημοκρατίας στην χώρα μας και το πώς οι πλειοψηφίες σέβονται και τις μειοψηφίες ή, αν θέλετε, μέσα σε μια Επιτροπή πώς τα κόμματα σέβονται το ένα το άλλο. Και είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε εμείς από την αρχή. Ότι με το που ανακοινώθηκε η Επιτροπή και το ποιοι θα συμμετέχουν, κάθε πρόεδρος κόμματος όρισε τους ανθρώπους, τους βουλευτές, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την κοινοβουλευτική ομάδα στη συγκεκριμένη επιτροπή. Αυτό προκύπτει από το Σύνταγμα και από τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής. Mm-hmm. Αμέσως λοιπόν εμείς ορίσαμε τους ανθρώπους αυτούς και είπαμε ότι θα είναι συγκεκριμένοι 5, 6, 3, 4, πόσοι είναι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξάφνου, χρησιμοποιώντας ως δούριο ύπο το κοινάλ, τον κύριο Κεγκέρογλου, ξάφνου ανακάλυψε κόλλημα του κύριου Πολάκη, του κύριου Τζανακόπουλου κτλ. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συγκρότησης της συγκεκριμένης επιτροπής στην ολομέλεια της Βουλής. Με την έννοια αυτή, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία, εμείς σεβόμαστε το εθνικό αποτέλεσμα, προφανώς και το σεβόμαστε, αλλά θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα να σεβαστούν την αυτονομία των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, όπου ο πρόεδρος ή η κοινοβουλευτική ομάδα ορίζει τους εκπροσώπους σε κάθε επιτροπή. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα επιχείρημα να μην συμμετάσχει κάποιος βουλευτής σε μια μόνιμη επιτροπή της Βουλής, στην κοινωνικών υποθέσεων ή στην οικονομικών. Εκεί δεν γίνεται ανάκριση. Τώρα, ας πούμε, εσείς αύριο είστε σίγουρος ότι δεν θα πείτε να εξαιρεθεί ο κύριος Πλεύρης μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του και τις επικοινωνίες του με τους κυρίους Φρουζή και Μανιαδάκη? Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν μετέχω στην ανέση. Και εκεί δικαίωμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι να ορίσει αν θα τον εκπροσωπήσει ο κύριος Πλεύρης ή όχι. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε σε διαδικαστικά ζητήματα, γιατί είναι διαδικαστικά τα ζητήματα αυτά. Και είναι διαδικαστικά ακριβώς επειδή, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο ερώτημά σας, η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν θέλει να έρθουν όλα στο φως της δημοσιότητας, διότι χρησιμοποιεί μια επιχειρηματολογία πλεκτάνης όσον αφορά το υπαρκτό σκάνδαλο Νοβάρτης, προσπαθεί να βρει κάποιο τέτοιου τύπου διαδικαστικά ζητήματα. Εμείς δεν το βάζουμε έτσι. Εμείς το βάζουμε στην πολιτική του διάσταση και θέλουμε να λειτουργήσει η συγκεκριμένη επιτροπή για να ξεγυμνώσουμε, αν θέλετε, και τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι για τίποτα σίγουρος, κύριε Μελιγκόνη, γιατί δεν μετέχω στη συγκεκριμένη επιτροπή. Mm-hmm. Τώρα, οφείλω να σας πω κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι ως επιχείρημα. Mm-hmm. Ότι μπορεί αυτό ενδεχομένως να γυρίσει μπούμεραγκ στον ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια ότι να χαθούμε σε μια διαδικαστικού τύπου συζήτηση. Όμως πρέπει να αναδεικνύουμε, αν θέλετε, τον τρόπο που παρεμβαίνει η πλειοψηφία στα της μειοψηφίας με την έννοια στα ζητήματα των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Αυτή είναι η δική μας τοποθέτηση και ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί αντιδημοκρατικά, θέλω να πω. Τώρα, επειδή το θέμα της ημέρας από πλευράς ουσίας είναι, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, ακούω συχνά πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία ότι τρώει από τα αίτημα, ότι ανακοινώνει πράγματα που είχατε εσείς προετοιμάσει. Όμως βλέπουμε ότι τώρα, ας πούμε, 16 σοβαρές συμφωνίες τώρα υπογράφονται ή
η σύνδεση Αθήνα-Σαγκάης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την κυρία Νοτοπούλου να επιτίθεται στην κυβέρνηση, μπορεί να την είχε προετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως υπεγράφει και θα ξεκινήσει. Θέλω να πω, μήπως η πραγματικότητα ότι τώρα πέφτουν οι υπογραφές δείχνει ότι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι βλέπουν την πολιτική αλλαγή και αλλάζουν στάση οι ξένοι, έχει μια βάση. Εντάξει, τώρα κύριε Μελικού, με συγχωρείτε που θα με διάσω για το επιχείρημα αυτό, αλλά δεν, δηλαδή, η ίδια η πραγματικότητα, ξέρετε, ανέρει αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί κάποιος να σχεδιάσει τις συμφωνίες με την κινέζικη κυβέρνηση ή με την Κόσκο μέσα σε μια εβδομάδα και αυτή να υπογράφονται. Το καταλαμβάνεστε. Είναι οικονομικές συμφωνίες μεγάλες, οι οποίες αφορούν πακέτα πολλών χρημάτων, αν θέλετε, δεσμεύσεις χωρών. Αυτά δεν ετοιμάζονται μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά είναι κινήσεις οι οποίες γίνονται και έχουν ένα διάστημα και βεβαίως έχουν ένα σημείο αναφοράς όπου υπογράφονται αυτές. Όλα αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία βρήκε έτοιμα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπογράφει τώρα. Θέλω να πω ότι είναι τυχερή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Να σας θυμίσω ότι την Κίνα την είχαν επισκεφθεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος πρωθυπουργός δύο φορές και ο πρόεδρος της Βουλής. Ο κ. Βούτσης είχε επισκεφθεί την Κίνα και είχε συνδράμει, αν θέλετε, είχε συνδράμιση σχέση των δύο χωρών. Πολλάκις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Κίνας, της Ελλάδας με την Κίνα ανταλλάξαν επισκέψεις για να μπορέσουμε να, και ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Βεβαίως, εγώ δεν θέλω να μειώσω την σημαντικότητα, αν θέλετε, των συγκεκριμένων συμφωνιών. Είναι κάποιες συμφωνίες οι οποίες βεβαίως θα βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα, αυτά τα πράγματα, το ξαναλέω, δεν γίνονται σε μια εβδομάδα. Δεν υπογράφουμε συμφωνίες τέτοιου τύπου μέσα σε μια εβδομάδα. Τώρα πάμε στην ατζέντα δημόσιας τάξης. Η κυβέρνηση λέει το εξής απλό, ότι η σύγκλητος της ΑΣΟΕ ζήτησε από την αστυνομία να την προστατέψει για να παραμείνει κλειστή η σχολή και ότι η αστυνομία έκανε ακριβώς αυτό. Πού είναι οι ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού? Καλά, κοιτάξτε, έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων σε μια σχολή όταν ο φοιτητικός σύλλογος παρενέβη για να ανοίξει σχολή, όχι για να κλείσει σχολή. Δεν έχουμε, δηλαδή, δεν ήταν υποκατάληψη σχολή, ούτε τίποτα τέτοιο. Απλά οι φοιτητές, και για να μπορέσουν να συνεδριάσουν, να λειτουργήσουν το πανεπιστήμιο, ζητήσανε να ανοίξει σχολή. Και έχουμε το πρωτοφανές, τον εγκλωβισμό φοιτητών στο προάβλιο της ΑΣΟΕ για να τάχα μου να προστατευτεί το. Δεν ξέρω τι έθελε να προστατευτεί. Και μάλιστα οι αστυνομικές δυνάμεις δυστυχώς άσκησαν βία. Κύριε Μελικόνη, ξέρετε τι, είναι ένα από τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα αστυνομικής βίας. Και είναι, αν θέλετε, αυτό το κράτος το οποίο θέλει να δημιουργήσει η δεξιά. Δυστυχώς το ξέρει αυτό το κράτος, γιατί το έχει ξαναδημιουργήσει στο παρελθόν. Όμως οι δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας και του τόπου έδειξαν τα αντανακλαστικά τους και, αν θέλετε, προασπίστηκαν τη δημοκρατία στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία έταξε ένα κράτος τάξης και ασφάλειας, έτσι το είχαν ονομάσει, ότι δεν θα κουνιέται φύλλο, δεν θα γίνεται τίποτα. Και το πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας όμως φόβο. Φόβο στις κοινωνικές ομάδες, φόβο στους νέους, φόβο στους εργαζόμενους. Είχαμε αν θέλετε, την επιβολή ακόμα και σε χώρους διασκέδασης προχτές. Μπήκε η αστυνομία για να κάνει έλεγχο, γονατίζοντας ανθρώπους οι οποίοι απλά διασκέδαζαν, ή, αν θέλετε, το γεγονός της εισόδου σε κινηματογράφους, γιατί έπαιζε μια ταινία η οποία ενδεχομένως, με την οποία μάλλον ενδεχομένως να διαφωνούσαν οι κυβερνώντες. Είναι πράγματα επικίνδυνα αυτά τα, κύριε Μελιγκόνη, και νομίζω ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα πράγματα με τη λογική ότι τι έκανε σύγκλητος, τι είπε ή δεν είπε. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και τουλάχιστον όλοι μας όσοι έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να δεσμευόμαστε και να υπερασπιζόμαστε την δημοκρατία στη χώρα μας. Εμείς, από την πρώτη στιγμή, ο αρμόδιος επικεφαλής, τομεάρχης μας, ο κύριος Ραγκούσης, συνεχάρη τις αστυνομικές, την ΕΛΑΣ, για την επιτυχία που είχε με την εξάρθρωση αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ουδεμία σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με οποιαδήποτε τέτοια γεγονότα τα οποία προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να συνδέσει τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τα ευρήματα στις καταλήψεις, είτε
με τα ευρήματα στα πανεπιστήμια κτλ. Εμείς ούτε μία σχέση που έχουμε με αυτά. Όμως θα υπερασπιστούμε, κύριε Μελιγκόνη, τη δημοκρατία. Θα υπερασπιστούμε το γεγονός ότι οι φοιτητές στη χώρα μας έχουν δικαίωμα να διεκδικούν για το πανεπιστήμιο τους. Το πανεπιστήμιο διεκδικούν να είναι ανοιχτό. Αυτό ναι. διεκδικούσαν και αυτό θέλουν να πετύχουν. Τώρα, τέτοιου είδους εικόνες ελπίζω να είναι οι τελευταίες. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι οι τελευταίες. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης και όλη η ομάδα του Πέριξ του κ. Μητσοτάκη διεκδικούν φόβο και τρόμο στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι.